θέλω να πω το εξής, ότι η αφοπλιστική ειλικρίνεια, ομολογώ, του marketing tech όταν έγινε η συζήτηση και πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση, και το εννοώ αφοπλιστική και συμπαθητική ομολογία, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Υπήρχε η τάση και από τον κόσμο και από το Συμβούλιο να τα ρίξει όλα τα βάρη στη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν πρόκειται να υπερασπιστώ τη Δημοτική Αρχή, γιατί θα μπορούσε να κάνει και περισσότερα, θα μπορούσε να λύσει και το πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε να κάνει και χειρότερα. Έχω όμως εντοπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί προβληματίζομαι, γιατί αυτό το πρόβλημα τόσο δεν μπορεί να λυθεί. Και πιστεύω ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θα κινηθείτε στην περιφέρεια της νομιμότητας, κάνοντας και λίγο ακτιβισμό, όπως είπε ο Δήμαρχος, ότι είναι ικανός να το κάνει, με ένα συνεργείο δυναμικό και με αρκετό χρήμα από την πολιτεία, να γίνει κάτι υπερβολικά καλό και στην περιφέρεια ακριβώς της νομιμότητας, για να λυθεί ριζικά αυτό το θέμα. Ή πρέπει να όλοι να ενεργήσετε για να γίνει μια διαφορετική και γενναία νομοθετική ρύθμιση. Αποδεικνύεται ότι αυτή η ρύθμιση που υπάρχει τώρα είναι ανεπαρκής. Αυτό αποδεικνύουν τα γεγονότα. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερο πώς την εννοώ. Την εννοώ, έχω κάποια λογική σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αποζημίωση, χαλάει περιουσία. Αποζημίωση, δεν πληρώνεις φυλακή. Αυτό ξέρω να πω και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθείτε, γιατί δεν μπορώ να λέω συνεχώς, κατηγορώ το Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, γιατί τα ζώα είναι ακόμα ανεπιτήρητα και υπάρχει ένας βοσκός δίπλα και είναι ζώο μη ανεπιτήρητο. Τι θα πει, αν καταστρέφει μια περιουσία, πήγε ο βοσκός, σημαίνει ότι είναι μη ανεπιτήρητο.